και 13 εδάφιο. Σελίδα 932 κάπα δέλτα 13. Και ειδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα η σκόπινο ονομαζομένη Εμαούς, απέχουσα εξήκοντα στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Αλλά οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο δια να μην γνωρίσω συν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτη, τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκύθροποι. Αποκριθείς δε ο Ιησούς ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικής εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες». Και είπε προς αυτούς, «Πία». Ιδέ είπαν προς αυτόν, «Τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθη προφήτης, εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός, εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού. Και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκην θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτης πάση τρίτη μέρα είναι σήμερον αυτή, αφού έγιναν ταύτα, αλλά και γυναίκες τινές εξ ημών εξέπληξαν ημάς, έτινες υπήγον την αυγήν εις των μνημείων και μη ευρούσε το σώμα αυτού. Ήλθον λέγουσε ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων ήτινες λέγουσιν ότι αυτό ζει. Και τινές των ημετέρων υπήγον εις των μνημείων και ευρων ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων. Αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει εις την δόξαν αυτού. Και αρχίσας από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και επλησίασαν εις την κόμην όπου επορεύοντο. Και αυτός προσεποιείτο ότι υπάγει μακρύτερα. Και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες, μήνων με θυμών, διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινεν η ημέρα. Και εισήλθε δια να μείνει με ταυτόν. Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζα, λαβών των άρτων ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και εγνώρισαν αυτόν, και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπαν προς αλλήλους, δεν εκαίετο εν ημίν η καρδία ημών ότε ελάλη προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Και σηκωθέντε στη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους ένδεκα και τους μεταυτών ήτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και εφάνει εις τον Σίμωνα. Και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό και πως εγνωρίστη εις αυτούς και ενώ έκοπτε τον άρτον. Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Εκείνοι εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι ενόμιζαν ότι έβλεπον πνεύμα. Και είπε προς αυτούς, διατί είστε τεταραγμένοι και διατί αναβαίνουσιν εις τας καρδίας σας διαλογισμοί. Ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί οι πίστουν έτη από τις χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, έχετε τι φαγώσιμον εντάφθα. Ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος όπτου ηχθείος και αποκηρύθραν μέλητος και λαβών ενώπιον αυτού έφαγεν. Είπε δε προς αυτούς, ούτην οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς, ότε ήμην έτη με θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο του Μωυσαίος και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν δια να καταλάβωση τας γραφάς και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσης αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε εν πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμην εξ ύψους. Αμήν.
Το πρωί αναισθήθη, απεκαλύφθη, αλλά προτίθεται ο Ιησούς καθώς δια των αποκαλύψεων των επιμέρους σε γυναίκες, στη Μαρία, στον Πέτρο, στον Πέτρο ο οποίος τον είχε προδώσει πριν λίγες ώρες, πριν λίγες μέρες, με τις αποκαλύψεις λοιπόν της επιμέρους σκοπεύει να φανερωθεί τώρα σε αυτούς όλους που θα μαζευτούνε με απορία και από το φόβο των Ιουδαίων να συζητήσουνε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στους μαθητάς τους 11 αλλά και τους περί αυτών. Οι ειδήσεις περί Ανάστασης μάζεψε τους μαθητάς είτε και τις γυναίκες και τους άλλους, είτε αυτούς που είχαν πιστέψει αλλά είτε αυτούς που δεν είχαν πιστέψει. Αλλά ένα ωραίο χαρακτηριστικό είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι θέλει να αποκαλυφθεί ενώπιον πάντων, αλλά όχι μόνο σε αυτούς που μαζεύτηκαν αλλά και σε αυτούς που έφυγαν. Πολύ καλός ο Κύριος μας. Δύο μαθητές, ο ένας είναι ο Κλεόπας, ο άλλος δεν ξέρουμε, πολλοί ισχυρίζονται, θεολόγοι και μελετητές της Γραφής, ότι πιθανόν είναι ο Λουκάς. Δεν αποκλείεται, δεν βεβαιώνεται όμως από το Λόγο του Θεού και δεν έχει σημασία ποιος είναι. Συνήθως αυτός που γράφει δεν γράφει το όνομά του όπως και ο Ιωάννης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όποιος και να είναι, είχαν μείνει μαζί του. Είχαν γνωρίσει ότι είναι προφήτης, δυνατός εν λόγω και εν έργο. Είχαν απογοητευθεί γιατί συνελήφθη και σταυρώθηκε. Είχαν απελπιστεί γιατί ήλπιζαν ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας που θα ελευθερώσει τον Ισραήλ. Ο Κύριος όμως δεν απογοητεύει κανέναν. Τους απελπισμένους τους επισκέπτεται. Ανάμεσα σε αυτούς δεν ήταν ο Θωμάς και δεν τον επισκέφθηκε. Τον αποκαλεί μη γίνει άπιστος αλλά πιστός. Αυτοί πίστευαν αλλά απογοητεύθηκαν. Ο Θωμάς έχασε την πίστη του και δεν τον επισκέφθηκε. Θα βρει τρόπο όμως να τον μαζέψει με τους άλλους μαθητάς. Έχει τρόπους να μας μαζεύει εκεί που πρέπει να είμαστε, αδερφοί. Και αυτό είναι ένα ωραίο και χαρούμενο μήνυμα. Είτε θα στείλει τους άλλους μαθητάς όπως τον Θωμά, είτε θα πάει ο ίδιος όπως έκανε στους δύο προς Εμαούς. Πρέπει να τους πει ένα ωραίο μήνυμα και πρέπει να τα ακούσουν. Μείνατε στην Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα είναι πάνω σας. Αλλά έχει κι άλλα να τους πει. Πηγαίνετε στη Γαλιλαία, εκεί θα σας μιλήσω. Έχει 40 μέρες στη διάθεσή του ο αναισθημένος επί της γης να ολοκληρώσει τώρα πια σαν αναισθημένος το θέλημα του Πατρός του. Να μαζέψει τους δικούς του. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα. Τότε ανελήφθη ο Ιησούς την 40η μέρα. Σε λίγο θα αναληφθούμε εμείς. Και όπως τότε μάζευε όλους, έτσι και τώρα θα μαζέψει. Μαζεύει και θα μαζέψει τους δικούς του. Τους χρήσιμους. Δεν θα αφήσει κανέναν, ναι. Έχει τρόπους. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι. Γιατί όπως ο Χριστός με έφερε κοντά σας, όπως ο Χριστός σε έφερε κοντά μας, έτσι θα τους φέρει και τους άλλους. Με το δικό του τρόπο. Είτε τους απελπισμένους, είτε τους απογοητευμένους, είτε τους άπιστους, είτε τους μη γνωρίζοντες. Έχει τρόπο ο Χριστός. Λίγο πριν την ανάληψή του,
λίγο πριν την ανάληψή μας. Τι έκανε λίγο πριν την ανάληψή του? Απεκάλυψε σε αυτούς που γνώριζε τον εαυτό του και τη δύναμη της Αναστάσεως του. Τους αποκάλυψε το σχέδιό του. Τους μάζεψε. Ενώ είχαν διασκορπισεί όταν πατάχθηκε ο ποιμένας, σαν πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και αν ρίξουμε μια ματιά έξω, αδερφοί, θα δούμε ότι οι άνθρωποι είναι πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Αλλά υπάρχει ποιμένας. Αμήν, αδερφοί. Υπάρχει ποιμένας. Αυτά είναι ως μη έχοντα ποιμένα. Υπάρχει όμως ποιμένας. Και τον γνωρίσαμε. Μπορείς να πεις, μπορώ να πω, Χριστέ μου, σε ξέρω. Θέλω να σε μάθω πιο πολύ. Και πιο πολύ θέλω να σε μάθω. Σε ξέρω. Και δεν το ξέρω γιατί είμαι έξυπνος, μορφωμένος. Τι ό,τι πεις, ό,τι σκεφτείς. Το ξέρω γιατί, ενώ ήταν αδύνατο να τον μάθω, ήρθε και με επισκέφθηκε. Ενώ στο δρόμο μου που πήγαινα, όπως αυτοί οι δύο, προς Εμαούς, απελπισμένοι, σκυθροποί, και περπάτησε δίπλα τους. Εδώ θέλω να σας πω ένα μικρό μυστικό μου. Όταν είμαι σκυθροπός, στενοχωρημένος, γιατί υπάρχουν τέτοιες αιτίες πολλές, εγώ σκέφτομαι μέσως αυτού τους δύο προς Εμαούς και λέω, Κύριε, είσαι δίπλα μου τώρα, είσαι δίπλα μου, μ' ακούς, και μου λες ανόητε και βραδύ την καρδία να πιστέψεις στο Λόγο του Θεού που λέει είναι αναισθημένος ο Χριστός, είναι ένδοξος και πάντοτε κάνει ο Θεός να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Βγάλε τη θλίψη. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, θλίψη, αγωνία, μέριμνες, απελπισία. Πού είναι ο Θεός? Θέλει να ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας. Εδώ. Εδώ. Και να το πω και πιο καλά. Εδώ. Μέσα. Δόξα στο Θεό. Δεν έχουμε να κάνουμε, αδελφοί, με ένα Χριστούλη, με ένα Θεούλη. Έχουμε να κάνουμε με ένα πανταχού Κύριο των δυνάμεων. Είναι και δικό σου, είναι και δικό μου, είναι και δικό του, αλλά είναι και τον έξω. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να σωθούν και να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Μέσα στην απελπισία τους πιάσανε κουβέντα με τον Χριστό. Και το ξαναλέω, στην απελπισία σου να πιάνεις κουβέντα με τον Χριστό είναι ό,τι το καλύτερο μπορείς να κάνεις. Είναι ό,τι το πιο σημαντικό. Εκείνο που πρέπει να αποφεύγεις είναι να πιάνεις κουβέντα με την καρδιά σου. Θα σε γονατίσει. Θα σε κάνει να χάσεις τα πάντα. Επίσης να αποφεύγεις να μιλάς και με ανθρώπους. Αν και πολλοί άνθρωποι έχουν πίστη και μπορούν να σε βοηθήσουν. Αλλά εκείνο που προτείνει ο Λόγος του Θεού είναι στην απελπισία σου να εξητάς όλο και περισσότερο να μιλάς με τον Χριστό. Μόνο αυτός θα σου δείξει τα χέρια του και την Ανάστασή του. Τους μίλαγε και πιάνε φωτιά η καρδιά τους. Έχει πιάσει ποτέ η φωτιά, ποτέ φωτιά η καρδιά σου όταν σου μιλάει ο Χριστός? Φωτιά, πυρκαγιά, δόξα στο Θεό. Και αν και δεν κατάλαβαν, δεν τον άφησαν να φύγουν, καθώς προσεποιείται ότι έφευγε μακριά. Έλα, έλα, δεν βλέπεις? Έγινε απόγευμα. Έλα μέσα. Αποκλείεται, αδελφοί, να μην έλθει όταν το φωνάξουμε στο σπίτι μας. Μάλιστα δεν κάνει έτσι. Ίσταται στην πόρτα και χτυπάει. Αν ακούσεις και ανοίξεις, θα εισέλθω, θα δειπνήσω με σένα και εσύ σε μένα, θα γίνω φίλος σου. Και
με το θάρρος του Κυρίου, έκοψε το νάρτο και έκαμε την πρώτη αυτή Κυριακή το απόγευμα την κλάση του άρτου, την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού σε αυτούς, και εξαφανίστηκε. Από εδώ και πέρα τώρα κανένας δεν μπορεί, ούτε ο διάβολος, κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει τους δύο να γυρίσουν εκεί που είναι όλοι μαζεμένοι. Ούτε η νύχτα, ούτε το απόγευμα, ούτε ο δρόμος, κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει. Με χαρά τρέχοντας θα έλεγα, εγώ το λέω αυτό, γύρισαν και βρήκαν μαζεμένους όλους. Πλέον είχε ετοιμάσει τη συνάθρηση ο ίδιος ο Χριστός. Αδελφοί, τη συνάθρηση αυτή ο Χριστός την έχει ετοιμάσει. Το σπίτι σου ο Χριστός το έχει φτιάξει. Όταν δύο ή τρεις βρίσκονται συνηγμένοι εν το ονόματι του Κυρίου, ο Χριστός το έχει κάνει εκεί ανάμεσα. Αρκεί, Κύριος, μέσα σε οποιαδήποτε συνάθρηση να αναγνωρίζεται ο Κύριος των δυνάμεων. Μέσα λοιπόν οι συναγμένοι συζητούσαν μεταξύ τους για τον Χριστό. Ανεστήθη, μας το είπαν άγγελοι, τον είδαμε, τον είδα κι εγώ. Η Μαρία η Μαγδαληνή, τον είδα κι εγώ ο Πέτρος. Και οι δυο είπαν, Κύριε, τον είδαμε κι εμείς. Ναι, Κύριε μου, τον είδαμε κι εμείς. Που φεύγαμε, αλλά τον είδαμε. Δόξα στο Θεό. Τον είδαμε κι εμείς. Και άκουγε ο ένας τον άλλον τις ομολογίες τους, τις εμπειρίες τους, τις αποκαλύψεις που είχαν, τις φανερώσεις που είχαν. Και ξαφνικά ανάμεσα ο Ιησούς Χριστός με το καινούριο σώμα. Σάρκα και οστά, όχι αίμα. Γιατί σάρκα και αίμα στον ουρανό δεν πάνε. Το αίμα είναι γήινο. Είναι η ζωή. Η γήινη, η φυσική. Το καινούριο σώμα έχει σάρκα και οστά που είναι αιώνιο, άφθαρτο, αθάνατο, που θα πάρουμε κι εμείς το ίδιο σώμα. Οι μαθητές, λέει η Γραφή, ταράχτηκαν. Και νόμισαν ότι έβλεπαν πνεύμα. Και ο Κύριος είπε προς αυτούς, γιατί είστε ταραγμένοι, γιατί ανεβαίνουν στις καρδιές σας διαλογισμοί, δέστε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι εγώ αυτός είμαι, ψηλαφίσατε με και ιδέτε. Διότι πνεύμα, σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείτε ότι έχω. Και τούτο λοιπόν έδωξε εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Και συνεχίζει, καθώς εμέ απέστειλε ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε πνεύμα Άγιο. Και εκείνη τη στιγμή ο Θεός, για τις Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, καθώς πίστευσαν, αναγέννησε όλους τους παρευρισκομένους. Διότι δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού αναγέννησε ημάς ο Θεός εις ελπίδα ζώσα. Τώρα πια νέα κτίσματα, νέοι άνθρωποι, νέα πράγματα, νέα γεγονότα και το σημαντικότερο, νέα ζωή και νέο μέλλον. Πολλές φορές ρωτάω κάποιον, τι κάνεις καλά, θα γίνουμε και καλύτερα. Άλλον ακούω και λέει, τα καλύτερα έπονται. Έτσι είναι, αδελφοί, αυτή είναι η αλήθεια. Μα αυτές χάρηκαν πάρα πολύ. Αλλά τα καλύτερα είναι μπροστά τους. Τον είδαν ανεστημένο, τον γνώρισαν, αλλά τα καλύτερα είναι μπροστά τους. Και αφού τους ζήτησε να φάνε και έφαγαν, τότε έκανε αυτό που συνηθίζει ο Χριστός να κάνει. Δίνηξεν αυτόν τον νουν δια να καταλάβωση τας γραφάς.
γιατί αν ο Χριστός δεν ανοίξει το μυαλό μας, τα σγραφάς δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Και όσο πιο πολύ ο Χριστός ανοίγει το μυαλό μας, τόσο και περισσότερο κατανοούμε τις γραφές. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Είναι αυτό που είπαμε προηγούμενα. Όλο και περισσότερο τον γνωρίζουμε όταν όλο και περισσότερο τον πλησιάζουμε. Όλο και περισσότερο μας αποκαλύπτει ο Θεός τον Χριστό και όλο και περισσότερο ο Χριστός μας αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο του Θεού την αιώνια ζωή. Τώρα πια οι μαθητές αυτοί είναι έτοιμοι να καταλάβουν. Έτσι είναι γεγραμμένον και έτσι έπρεπε να πάθει ο Χριστός για να κατασταθεί, για να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γενωμένης αρχής από τους Ιερουσαλήμ. Από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα, την ημέρα της Ανάστασης, ο Κύριος είπε ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εις πάντα τα έθνη. Αλλά δεν το είχαν καταλάβει. Μέχρι πολλά χρόνια αργότερα, μέχρι ότου ο Θεός ξεσήκωσε τον Κορνήλιο και τον Πέτρο, γιατί έπρεπε ακόμη περισσότερο ο Πέτρος να γνωρίσει τον Χριστό και το θέλημα του Θεού. Και στον ουρανό που είναι ο Πέτρος, εξακολουθεί να γνωρίζει τον Χριστό. Αυτά, αδελφοί, που δεν ξέρουμε είναι διπλάσια, λέει ο Λόγος του Θεού, από αυτά που ξέρουμε. Αλλά το καλό μήνυμα είναι ότι ο Θεός θέλει να μας αποκαλύπτει όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Αλλά σε ποιον, ναι? Στο φίλο του. Στους φίλους του. Είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο του Χριστού ένα ιδιαίτερος λόγος. Ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Ένα μήνυμα, μια πρόσκληση φιλίας. Ένα μήνυμα αποκάλυψης. Ένα μήνυμα αιώνιου μέλλοντος. Ένα μήνυμα αιώνιας ζωής. Έχουμε την ευκαιρία. Από τότε, λέει, ιδιαίτερα από σήμερα, καθώς ο Κύριος εύχεται να εισερχόμεθα όλο και περισσότερο, γνωρίζοντας το μήκος, το πλάτος, το ύψος και το βάθος των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών. Μην χάσουμε την ευκαιρία, αδελφοί. Είναι καιρός τώρα να εργαστούμε. Πρώτα για τον εαυτό μας, στη σχέση μας με το Θεό. Ύστερα για την οικογένειά μας, στη σχέση μας με το Θεό. Ύστερα στο περιβάλλον μας, στην εκκλησία, στο δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει. Μη χάνουμε χρόνο, μη χάνουμε ευκαιρίες, μη χάνουμε αυτή την αιώνια χαρά. Τα πάντα είναι δοσμένα σε μας. Σε αυτούς είπε, μείνετε στην πόλη Ιερουσαλήμ για να λάβετε δύναμη, ότι το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και σε εμάς το ίδιο, λέει. Όταν το Πνεύμα το Άγιο έρχεται πάνω σου, τότε αυξάνεται η δύναμη του Θεού. Μείνε στην παρουσία του Θεού. Εξήτα τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όχι, όπως λέει η Γραφή, ουχή διαδυνάμεων σου δε δια ισχύος. Όχι με τη δύναμή μας, ούτε με την ισχύ μας, ούτε με την εξυπνάδα μας, αλλά μάλλον με την ταπείνωσή μας και ιδιαίτερα με το ζήλο μας τα πνευματικά. Θα χαιρόμαστε να γνωρίζουμε όλο και περισσότερο τη δόξα του Χριστού, τον ένδοξο Χριστό, τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, τη Βασιλεία των Ουρανών. Θα μας περνάει με το Πνεύμα το Άγιο γύρω γύρω μέχρι να μας φτάσει και στα βάθη του Θεού. Αυτά τα οποία άνθρωπος δεν είδε,
Οφθαλμός ανθρώπου δεν είδε, σε καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, ότα δεν ήκουσαν. Αυτά ο Θεός τα έχει φυλαγμένα για να τα αποκαλύπτει στους αγαπώντας Αυτόν. Αλληλούια. Πρόσκλησης, πρόκλησης, αποστολή. Έλα να σου πω για να λες. Έλα να σου δείξω για να δείχνεις. Έλα γιατί όπως απέστειλε εμένα ο Πατήρ, εγώ κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά, δούλους και δούλες, έχω πρόθεση να τους αποστέλω. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ο πατέρας μου με απέστειλε μέσα σε έναν κόσμο αμαρτίας, ειδωλολατρίας, σκότους, κυριαρχημένο από το διάβολο, να ελευθερώνω, δένοντας το διάβολο, τους δικαίους αιχμαλωτιστέντας. Κατά τον ίδιο τρόπο, έλα σε μένα για να σε στέλνω κι εγώ όπως ο πατέρας μου απέστειλε. Ας γίνει σήμερα, αδελφοί, έτσι το πιστεύω, το θέλω, ας γίνει σήμερα μια καινούργια μέρα για μας, μια μέρα Ανάστασης, αλλά και μια μέρα ζήλου, να γνωρίσουμε ακόμη περισσότερο, να γνωρίζουμε συνεχόμενα ακόμη περισσότερο τον Ιησού Χριστόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Αμήν.